Πάμε να πιάσουμε ένα θέμα με το οποίο βέβαια έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές και αναφέρουμε σε κάποιες συγκεκριμένες δράσεις, πρωτοβουλίες του αστεροσκοπείου του Σκίνεκα και του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Στην ατζέντα της συζήτησης με τον διευθυντή του αστεροσκοπείου και διευθυντή βέβαια του Ινστιτούτου, τον κύριο Βασίλη Χαρμαντάρη, να τον καλησπερίσω. Χαρά μας, κύριε Χαρμαντάρη. Χαρά μου που βρίσκομαι. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Στην ατζέντα μας θα βερθούν θέματα μεταξύ άλλων που έχουν να κάνουν με το αστεροσχολείο, ένα project το οποίο έχει ξεκινήσει και αναμένεται να υλοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα με τη σφραγίδα του Δήμου Ανογείων. Και βέβαια θα εστιάσουμε και σε κάποιες πρωτοποριακές πρωτοβουλίες του Ινστιτούτου με όχημα το επενδυτικό ενδιαφέρον, το επιχειρηματικό ενδιαφέρον το οποίο θα προκύψει. Θα τα δούμε αναλυτικά και έτσι θα καταλήξουμε και τη συζήτησή μας σήμερα. Κύριε Χαρμαντάρη, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό το αστεροσχολείο. Με την υπογραφή του ΙΤΕ και του Δήμου Ανογείων βέβαια, ανοίγει ορίζοντες, ανοίγει προοπτικές, ειδικά στη νέα γενιά. Ακριβώς. Ήταν το αστεροσχολείο, όπως θα σας πει καλύτερα και από μένα ο Δήμαρχος, ήταν ένα όραμα του Δημάρχου του συγκεκριμένου να δημιουργήσουμε ένα κτίριο, ένα πολυχώρο, μία αίθουσα 80 ατόμων, όπου σε πρώτη φάση οι επισκέπτες που έρχονται στο αστεροσκοπείο θα είχαν ένα πολύ καλύτερο περιβάλλον για να τους ενημερώσουμε εμείς, αλλά και παράλληλα να αναπτυχθούν κοινές δράσεις ανάμεσα στο Δήμο Ανογείων και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο οικόπεδο του οποίου από δωρεά του Δήμου θα χτιστεί το αστεροσχολείο, έτσι ώστε να κάνουμε δράσεις αστροτουρισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών δράσεων τόσο για φοιτητές αλλά και για άλλους πολίτες, σε ένα πολύ πιο καλό και πολιτισμένο περιβάλλον και πιο ευχάριστο χώρο από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που πολλές φορές έχουμε στην κορυφή του βουνού. Το know-how υπάρχει. Η έρευνα, ειδικά στο Ινστιτούτο σας, βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, οπότε το αποτέλεσμα κατά κάποιο τρόπο και ο στόχος σας είναι εξασφαλισμένος. Και επιχειρείται και αυτή η διασύνδεση, κύριε Χαρμαντάρη, της κοινωνίας, της Κρήτης γενικότερα και της νέας γενιάς, με την επιστημονική κοινότητα του νησιού και συγκεκριμένα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που θα πορευθούν, φαντάζομαι, μαζί την επόμενη μέρα. Ακριβώς. Πραγματικά, εγώ αισθάνομαι πολύ τυχερός, γιατί βρισκόμαστε σε αυτόν τον χώρο 30-40 χρόνια μετά τους προτεργάτες που ήρθανε και δημιουργήσανε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΙΤΕ και το αστεροσκοπείο. Και ο Δήμαρχος επίσης, είμαι σίγουρος, θα αναφέρει κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους, ήταν πολύ φωτισμένοι. Ο πρώην Δήμαρχος των Αγίων, ο κύριος Κλάδος, αείμνηστος, είχε το όραμα να δοθεί αυτή η βουνοκορφή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ένα άλλο οικόπεδο επίσης στο ΙΤΕ, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες, έτσι ώστε σήμερα, 30 χρόνια αργότερα, εμείς να σκεφτόμαστε για τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα στο μέλλον. Μάλιστα, να πάμε στον Δήμαρχο, να πάμε στον κύριο Κεφαλογιάννη, να τον καλησπερίσουμε. Πώς είστε? Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλο. Καλησπέρα, καθηγητά μου. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας. Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, ένα project βέβαια, το οποίο το έχετε οραματιστεί μεταξύ άλλων και εσείς προσωπικά, έχετε ξεπεράσει κάποιες συγκεκριμένες δυσκολίες, ωστόσο τις προσπεράσαμε και προχωράμε και συνεχίζουμε. Χρονοδιάγραμμα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, όταν προκάτοχή μας, όπως ο άμυσος κλάδος πανέφερε και ο καθηγητής Ποπτοράκης, ξεπεράσανε και για την εποχή εκείνη ανυπέρβλητα εμπόδια, όπως να χαράξουν δρόμο και να ανέβουν πάνω στο Σκίνακα και να στήσουν ένα αστεροσκοπείο εκεί. Φαντάζομαι ότι αυτά που εμείς σήμερα πράττουμε είναι ευχάριστες νότες εξέλιξης, αλλά έτσι οχλούν μπροστά σε αυτό το πράγμα που είδαν και υλοποίησαν τότε, εκείνες τις εποχές. Άρα λοιπόν σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση, κύριε Παναγιωτόπουλε, και συγγνώμη έτσι για τη σύνοψη την οποία κάνω, στα ηνία του αστεροσκοπείου να έχει διανεχθεί τον κύριο Παπαμοστοράκη, ένας πολύ άξιος και επιστήμονας και καθηγητής, αλλά και οραματιστής, θα έλεγα, ο κύριος Χαρμαντάρης, ο οποίος έχει βάλει στο όλο εγχείρημα. Μην ξεχνάμε ότι το αστεροσκοπείο του Σκίνακα πρωτίστως έχει ένα επιστημονικό χαρακτήρα και με τους συνεργάτες του, άλλους επιστήμονες, έχουν καταφέρει να βάλουν το αστεροσκοπείο του Σκίνακα στην διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα, επιστημονική κοινότητα, γύρω από τον αστροπαρατήρηση. Και εμείς θα έλεγα ότι ο Δήμος Ανογείων διαχρονικά υποστηρίζει την όλη αυτή επιστημονική προσπάθεια, προσπαθώντας και αναζητώντας να πάρει ένα αντίδωρο. Το αντίδωρο αυτό είναι καθαρά το κομμάτι της επίσκεψης, του αστροτουρισμού
της μίμησης των παιδιών, των επισκεπτών με τα αστέρια, και πολύ σύντομα θεωρήσαμε από την προηγούμενη φορά που αποτελέσαμε Δημοτική Αρχή στο Δήμο Ανογείων ότι αυτός ο κόσμος, ο πολλής κόσμος, ο κύριος Χαρμανδάρης στα σπίτια στη συνέχεια τις 5 βραδιές μετά από την πανδημία που ξανά άνοιξε το αστεροσκοπείο του Στίνακα, πόσες εκατοντάδες επισκέπτες ήρθαν, να δημιουργήσουμε ένα χώρο όπου αξιοπρεπώς και επιστημονικά εύκολα θα μπορεί να γίνει μια ξενάγηση στο χώρο, αλλά κυρίως να αποτελέσει μια υποδομή για ένα αστροτουρισμό, ένα μοναδικό κομμάτι του τουρισμού που μπορεί να υποστηρίξει ακόμα σε μορφή καταστήνωσης, να συμφωνήσουμε, διαμονές εκεί όπου θα μπορέσουν να πλαισιωθούν και με μουσικές βραδιές και με άλλες δραστηριότητες. Είναι η λεγόμενη προσέλκυση υψηλής ποιότητας τουρισμού, ένα παρακλάδι του τουρισμού, θεματικός τουρισμός, αστροτουρισμός, που θα προκαλέσει βέβαια το ενδιαφέρον σε μια διεθνή κλίμακα, η αλήθεια είναι, Δήμαρχε. Πράγματι, και σας τα είπα όλα πριν, αλλά δεν σας είπα το χρονοδιάγραμμα που μου ζητήσατε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Λοιπόν, έτσι, δεν το ξεχάσατε όμως. Ναι, ναι. Και είμαστε στο εξής σημείο. Έχουμε ήδη υπογράψει τη σύμβαση με τον εργολάβο. Σαφώς πρέπει να σεβαστούμε τα καιρικά φαινόμενα που το επόμενο διάστημα θα επικρατήσουν στην κορφή του Στίνακα. Άρα λοιπόν, καλώς εχόντων των πραγμάτων, Μαρτ-Απρίλη ο εργολάβος full δυνάμει θα μπορεί να αρχίσει τις εργασίες. Η μελέτη έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου με την έτσι, πρωτοπορία τότε του καθηγητή του Μοστοράκη, αλλά με την τακτικότητα και επιμέλεια του κ. Χαρμανδάρη. Καταφέραμε να έχουμε και την έκδοση των οικοδομικών αδειών εγκαίρως και δεν περιοριζόμαστε σε αυτό. Δεν περιοριζόμαστε δηλαδή ότι στον Απρίλιο θα ξεκινήσει η κατασκευή του αστεροσχολείου. Ένα έργο το οποίο ήταν από τα εμβληματικά έργα της Επιτροπής Ελλάδα 2021. Είναι και η βελτίωση του δρόμου πρόσβασης προς το αστεροσκοπείο του Στίνακα. Είναι τα επιστημονικά κομμάτια, θα σας τα πει ο κύριος καθηγητής, και η προσπάθεια η οποία κάνουμε στη συνεργασία και την υποστήριξη της περιφέρειας για να καταφέρουμε να έχουμε μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος απάνω, ώστε να κάνουμε λίγο πιο άνετη την διαβίωση των επιστημόνων και την λειτουργία των επισκεπτών. Μάλιστα, θα έχουμε τη δυνατότητα, Δήμαρχε, να πούμε περισσότερα το επόμενο χρονικό διάστημα. Εγώ στέκομαι στην αγαστή συνεργασία της αυτοδιοίκησης του πρώτου, του δεύτερου βαθμού με την ερευνητική κοινότητα της Κρήτης και τα αποτελέσματα ήδη φαίνονται. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ θερμά. Τα είπε ο Δήμαρχος, έδωσε το χρονοδιάγραμμα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες οι οποίες βέβαια έχουν προσπεραστεί. Ο πύχης έχει ανέβει, ο πύχης της έρευνας, κύριε Χαρμανδάρη. Ο πύχης έχει ανέβει, έχετε δίκιο. Αλλά και εμείς, επειδή ουσιαστικά το μέρος είναι πιο γόνιμο τώρα από ό,τι ήταν πριν από 30 χρόνια, επειδή αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι φτιάξανε το πανεπιστήμιο, φτιάξανε το ΙΤΕ, φτιάξανε τα κτίρια, είναι πιο εύκολο για μας να προσελκύσουμε πολύ αξιόλογους επιστήμονες. Επιστήμονες που θα βρουν ένα γραφείο, ενώ παλαιότερα ήταν στα ΠΡΟΚΑΤ δίπλα στο αεροδρόμιο. Οπότε αυτή τη στιγμή η ομάδα της αστροφυσικής τόσο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης όσο και στο ΙΤΕ είναι εξαιρετική. Υπάρχουν διάφορες μετρικές γι' αυτό, δεν θα σας κουράσω, αλλά αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω και δεν είναι επειδή μου πληρώνουν το μισθό και τα λέω, είναι ότι πραγματικά είμαστε ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή η έρευνα η οποία κάνουμε είναι πρώτης γραμμής. Και απόδειξη αυτού είναι ότι παιδιά τα οποία εκπαιδεύονται σε εμάς, κάνουν το διδακτορικό τους, παραμένουν. Πηγαίνουν στα καλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Είχαμε το Γιάννη Τολιοδάκη εδώ, Ηρακλειώτης, ο οποίος πήγε στο Στάνφορντ για να έχοντας ολοκληρώσει τις διδακτορικές του σπουδές. Πρόσφατα ο Ραφαήλος Καλίδης από το Ρέθυμνο, ένας πολύ εξαίρετος φοιτητής, πάει στο Καλτέκ στην Καλιφόρνια πάλι, που είναι το καλύτερο σχολείο. Και αυτό είναι γιατί αυτοί οι άνθρωποι αφενός μεν επέλεξαν να έρθουν. Θα μπορούσαν να είχαν πάει οπουδήποτε, να σπουδάσουν στην Κρήτη και πήραν τα εφόδια για να πάνε ένα βήμα παραπάνω. Εγώ πιάνω λίγο βέβαια και την παράμετρο να επιστρέψουν αυτοί οι επιστήμονες στην Ελλάδα. Αυτοί οι επιστήμονες. Γιατί ξέρετε, δίνουμε τα εφόδια, στηρίζουν, παραμένουν, αλλά φεύγουν μετά. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά ξέρετε, αν είσαι πάρα πολύ καλός και σου κάνει offer η Real ή η Manchester, είναι δύσκολο να έρθεις ούτε και στον Ολυμπιακό. Σωστό. Οπότε, μιλάτε τώρα με ποδοσφαιρικούς όρους και πολύ καλά κάνετε, αλλά συνήθως επιστρέφουν κάποια στιγμή. Συνήθως επιστρέφουν. Εμείς ευελπιστούμε ότι θα επιστρέψουμε. Ο κύριος Λιωδάκης είναι πολύ πιθανό να μας έρθει πολύ σύντομα με ένα πολύ μεγάλο ερευνητικό
βραβείο, οπότε ελπίζουμε να μας έρθει, αλλά και να μην έρθουνε, γιατί η Ελλάδα είναι μια φτωχή χώρα και αν γίνεις πάρα πολύ καλός, είναι δύσκολα να ικανοποιήσεις επαγγελματικές σου φιλοδοξίες, αλλά και να αμυφθείς για τη δουλειά σου. Βγαίνεις έξω. Οπότε βγαίνεις έξω. Εμείς πάντοτε προσπαθούμε για το καλύτερο. Τα πηγαίνουμε βέβαια περίφημα στο διεθνή ανταγωνισμό και σε περιόδους κρίσεων. Ξέρετε, προηγήθηκε μια δεκαετής οικονομική κρίση. Ακολούθησε μια επιδημιολογική κρίση. Έχουμε την ενεργειακή κρίση, επιδημιολογική κρίση, πανδημία. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση τα τελευταία 15 χρόνια για τη χώρα μας. Παρά τα αυτά, κρατάτε ψηλά. Έχετε πάρει μια σκητάλη την οποία θα τη μεταφέρετε κάποια στιγμή και θα την δώσετε στους επόμενους. Ακριβώς. Χωρίς απώλειες. Ναι. Ευελπιστούμε ότι θα το κάνουμε χωρίς απώλειες και εγώ θα ήθελα ίσως να αναφέρω εδώ αυτό το αντίδωρο που ανέφερε ο Δήμαρχος, ο οποίος θα ήθελα να σκεφτούμε λίγο οι ακροατές, θα είμαι σίγουρος ότι έχουν ακούσει. Θυμώνται ότι το ίντερνετ ξεκίνησε από την Κρήτη. Η Fortnet ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σε κάποια εργαστήρια του ΙΤΕ, Forth, φέραν το ίντερνετ στην Ελλάδα και δημιουργήθηκαν ένα σωρό εταιρείες στην Ελλάδα και θέσεις εργασίες χάρη σε αυτή την πρωτοποριακή δουλειά που είχε γίνει πριν από 30-35 χρόνια. Το επόμενο κομμάτι αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με το διάστημα, έχει να κάνει με τις νέες τεχνολογίες στις τηλεπικοινωνίες. Εκεί θέλω να πάμε. Αναφερθήκατε σε κάποιες πρωτοποριακές δράσεις και κινήσεις τις προηγούμενες δεκαετίες και αναφέρατε το παράδειγμα του ίντερνετ. Έχουμε κάποιες δράσεις με τη σφραγίδα του Ινστιτούτου σας, που έχουν προκαλέσει έντονο επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Ακριβώς. Δύο είναι οι κατευθύνσεις στις οποίες οπτικά τηλεσκόπια σήμερα, οπτικά τηλεσκόπια άρτια εξοπλισμένα και σε πολύ καλές περιοχές, όπως είμαστε εδώ στην Κρήτη, μπορούν να συνεισφέρουν στην κοινωνία πέραν του εκπαιδευτικού έργου και του ερευνητικού έργου που κάνουμε εμείς, που εμείς αυτό ξέρουμε. Το ένα έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορούμε πλέον να δημιουργείται νέα τεχνολογία όπου οι τηλεπικοινωνίες ανάμεσα στο έδαφος και στο διάστημα δεν θα γίνονται με ραδιοφωνικά μήκη κύματος, με τις τεράστιες αντένες της Ελλάσσατ που υπάρχουν στις θερμοπύλες, αλλά γίνονται με οπτικό φως, με λέιζερ. Και αυτό το οπτικό φως που θα στέλνουμε στο διάστημα ή θα συλλέγουμε από το διάστημα, πρέπει να το συλλέξει ένα οπτικό τηλεσκόπιο. Και εκεί η Ελλάδα και η Νότια Ευρώπη γενικότερα έχουν το στρατηγικό πλεονέκτημα, διότι για να περάσει το φως δεν πρέπει να υπάρχουν σύννεφα. Και στη Βόρεια Ευρώπη υπάρχουν. Οπότε εδώ, όπως ο καλός καιρός μας βοηθάει σε θέματα τουρισμού και τουριστικής ανάπτυξης και ενέργειας, έτσι, στο τελευταίο και ενέργειας, έτσι η ηλιοφάνεια και οι άρτιοι εξοπλισμένοι εγκαταστάσεις μας θα μας δείξουν τη δυνατότητα να παίξουμε ένα ρόλο καταλυτικό, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι πρώτες υποδομές και στη συνέχεια οι επιχειρηματίες, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς τι πρέπει να κάνουν, να μπουν στο παιχνίδι των τηλεπικοινωνιών της επόμενης γενιάς που θα γίνεται με λέιζερ στο διάστημα. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος θέλει να καθορίσει τις προδιαγραφές, τα στάνταρ, να δει τι είδους τηλεσκόπια χρειάζονται, πόσο μεγάλα πρέπει να είναι, τι είδους τεχνολογία πρέπει να υπάρχει, για να γίνει αυτό εφικτό εμπορικά. Και για να το κάνει αυτό χρησιμοποιεί όριμες ερευνητικές υποδομές, όπως είναι το αστεροσκοπείο Σχήνακα και το ΙΤΕ με τα εργαστήρια του Ινστιτούτου Πληροφορικής και του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, όπου υπάρχει αυτή η τεχνογνωσία, έτσι ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε δορυφόρους και να στέλνουμε σήμα από το διάστημα στο έδαφος και από το έδαφος στο διάστημα μέσω του τηλεσκοπίου μας. Έχουμε πάρει μια σημαντική χρηματοδότηση της τάξης των 200.000 ήδη και άλλες 450.000 μάλλον μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες, όπου θα κάνουμε αυτά τα πρώτα τεστ. Και στη συνέχεια το επόμενο είναι επίσης αρκετά ενδιαφέρον και έχει να κάνει με την παρακολούθηση δορυφόρων στο διάστημα. Όπως θα ξέρετε, όλοι μας ξέρουμε νομίζω πλέον τον Elon Musk, στέλνει δορυφόρους έτσι συνεχώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στους 5.000 δορυφόρους σε τροχιά γύρω από τη Γη. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας αυτοί θα φτάσουν στις 100.000. Οπότε, όπως μπορείτε να καταλάβετε, θα υπάρχει πρόβλημα, γιατί είναι τόσοι πολλοί, κάποιοι θα μπορούσαν να συγκρουστούν. Και εκεί υπάρχει μια επιχειρηματική δυνατότητα. Εσείς που έχετε στείλει το δορυφόρο σας, θα θέλατε να ξέρετε αν κάποιος άλλος τον πλησιάζει, έτσι ώστε να τον κουνήσετε. Θα υπάρχει δηλαδή ο λεγόμενος τροχονόμος του διαστήματος. Στα αγγλικά λέγεται Space Traffic Management. Οπότε, οπτικά τηλεσκόπια θα πρέπει να παρακολουθούν αυτούς τους δορυφόρους και να βλέπουν αν κουνιούνται πέραν της προγραμματισμένης. Και δίνουν σήμα προκειμένου κάποιοι ακριβώς να ενημερωθούν. Και θα παρέχουν αυτή την υπηρεσία στους ιδιοκτήτες των δορυφόρων αυτών και αυτοί θα κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις έτσι ώστε να αποφευχθεί η κίνηση. Εκεί που βρισκόμαστε. Εκεί εμείς αυτό το οποίο έχουμε κάνει, έχουμε επιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, γι' αυτό από πέρσι, και ξεκινάμε από τον Ιούλιο του 2023 να προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει εμπορική
εμπορικό ενδιαφέρον προφανώς, αλλά έχει και στρατηγικό ενδιαφέρον για την Ευρώπη και γι' αυτό το χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί είναι, όπως ξέρετε, πολλά από αυτά τα αντικείμενα είναι και πολεμικά, μυστικών υπηρεσιών κτλ. Οπότε υπάρχει και ένα ενδιαφέρον από πλευράς ασφάλειας, για εθνικής ασφάλειας και ευρωπαϊκής ασφάλειας για αυτά. Και η Κρήτη, μια που έχουμε και κάποιες από τις μεγαλύτερες βάσεις του ΝΑΤΟ εδώ κτλ., υπάρχει επίσης, μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και σε αυτό. Οπότε νομίζω ότι αυτές οι δύο δραστηριότητες, οι οποίες είναι παράπλευρες χάρη στις υποδομές, τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές υποδομές που έχουμε, πραγματικά μπορούν να προσφέρουν στο νησί και να ανοίξουν κάποιες δραστηριότητες, τις οποίες δεν θα μπορούσαν να είχαν φανταστεί αυτοί οι πρωτεργάτες, ο αείμνηστος κλάδος, ο Γιάννης Παπαμαστοράκης, όταν σκαρφαλώνανε στην κορυφή και φτιάχνανε τον ξενώνα και το πρώτο τηλεσκόπιο. Μιλάτε για ένα σχεδιασμό, μιλάτε για κάποιες συγκεκριμένες προοπτικές. Σας φοβίζει κάτι? Δεν νομίζω, υπάρχει πάντοτε ο παράγοντας, ο απρόβλεπτος, αλλά αυτός κάνει τη ζωή πιο ενδιαφέρουσα. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει πραγματικά ενδιαφέρον, ότι εμείς από την πλευρά μας είχαμε τη στήριξη όλων των παλαιοτέρων, ναι. Έχουμε μια αγαστή συνεργασία με το Δήμο Ανογείων, με την περιφέρεια που μας στηρίζουν, με το νησί που στήριξε και το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο όλα αυτά τα χρόνια. Απαραίτητη όμως μια χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση είναι απαραίτητη. Είναι απαραίτητη, ναι, σε αυτές, ναι, τις περιπτώσεις. Αλλά σε αυτό νομίζω πάμε καλά. Δηλαδή η ίδια η πολιτεία το έχει κάνει στρατηγική επιλογή αυτές τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Αυτοί, για παράδειγμα, έχουν εντάξει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα και θα φέρουμε οπτική ίνα πάνω στο Σχοίνακα. Κόστος 1 εκατομμύριο είναι για να συνδεθεί το βουνό με το Ηράκλειο. Ναι. Και αυτό θα συνάδει και περισσότερο για να γίνει αυτή η οπτική τηλεπικοινωνία. Αλλά παράλληλα, η περιφέρεια έχει χρηματοδοτήσει το Δήμο, όπως είπε ο Δήμος μας, 650.000 για να φτιάξει το δρόμο. Ελπίζουμε να μας χρηματοδοτήσει ο Περιφερειάρχης μας, το έχει υποσχεθεί ότι θα μας δώσει και 200.000. Έκανε πρόσφατα τη μελέτη η ΔΔΕ για να πάει το ρεύμα πάνω και να μην στηριζόμαστε σε φωτοβολταϊκά, έτσι ώστε να έχουμε τις προδιαγραφές και σε 10-15 χρόνια, όταν ο Δήμαρχος και εγώ θα είμαστε πλέον σε σύνταξη ίσως, οι επόμενοι που θα ακολουθήσουν θα βρουν καλύτερο περιβάλλον και θα μπορέσουν να προσφέρουν ακόμη περισσότερα στον τόπο. Κάποιες δράσεις, εκδηλώσεις στο επόμενο διάστημα στο αστεροσκοπείο? Εκδηλώσεις δεν έχουμε στο αστεροσκοπείο, γιατί όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος, οι καιρικές συνθήκες είναι λίγο πιο δύσκολες. Θα έχουμε του χρόνου, θα κάνουμε κάποιες δράσεις μέσα στην πόλη του Ηρακλείου που μπορείτε να τις ανακοινώσουμε σύντομα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή επιτυχία. Εγώ με το καλό να τα ξαναπούμε, κύριε Χαρμανδάρη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.